Δεν υπάρχει φτηνότερο έργο από την ΕΙΔΑΠ στον τομέα της σύνδευσης και της αποχέτευσης, αλλά είναι ακριβότερο, πολλαπλάσια ακριβότερο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιχειρούμενη αυτή επέκταση της ΕΙΔΑΠ, εγώ δηλώνω ότι δεν θα την ψηφίσω, θα την καταψηφίσω και ζητάω να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να συζητηθεί σε άλλη στιγμή, σε άλλο νομοσχέδιο μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καθώς επίσης και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαχείριση υδάτων έχει περιοριστικούς όρους εντός του γεωγραφικού διαμερίσματος της υδρογεωλογικής λεκάνης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εμείς οι Θεσσαλοί, που επί χρόνια είμαστε στα δικαστήρια με τους ετωλοκαρνάνες, ότι η μεταφορά νερού από περιφέρεια σε περιφέρεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ΕΙΔΑΠ προφανώς θα επιχειρήσει να πάρει από διάφορες πηγές και από διάφορους μικρούς βασικά δήμους τη διαχείριση των υδάτων, προκειμένου να χρησιμοποιήσει προς όφελος δεν ξέρω ποιον τις λιμνοθάλασσες, τις λίμνες, τα φράγματα, τις πηγές των ορεινών περιοχών, και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το έργο αυτό πρέπει, το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 77 που αφορά τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, θέλω να πω κύριε Υπουργέ ότι με το άρθρο αυτό επιτρέπουμε στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, στη Θέμης και στη ΔΕΠΑΝΟΜ να μετακινούν το προσωπικό με απόσπαση προς άλλους δημόσιους φορείς, και επιτρέπεται επίσης και από άλλους δημόσιους φορείς να πάνε εκεί νέο προσωπικό. Αυτό όμως πρέπει να διασφαλιστεί, ότι το γεγονός ότι δεν μπορεί να ρισκάρουμε σε μια ενδεχόμενη περίπτωση, και οι εργαζόμενοι στους φορείς αυτούς το επισημαίνουν, ότι με τη μεταφορά προσωπικού από το δημόσιο σε αυτή την εταιρεία κτηριακές υποδομές ΑΕ, υπάρχει πιθανός κίνδυνος κάποια στιγμή να βρεθούν στον δρόμο οι 250 περίπου εργαζόμενοι που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις που επιτελούν δημόσιο έργο και η δουλειά τους είναι αδιαμφισβήτητη, και τις θέμες κατασκευαστικής στον τομέα του Υπουργείου.